Βεβαίως, κρίνοντας τη λεπτομέρειά τους. Και κυρίως πρέπει να προσέξουμε να μην ανατραπούν οι λεπτές και αναγκαίες ισορροπίες του πακέτου του Φεβρουαρίου του 2012. Πάντα υπάρχουν κίνδυνοι, πάντα υπάρχουν ασάφειες, πάντα πρέπει να κοιτάζουμε και τις αρνητικές όψεις. Όμως, όπως είπα και στη δήλωσή μου, δεν πρέπει ποτέ να λησμονήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, φίλες και φίλοι, για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εμείς διαμορφώσαμε αυτή τη στρατηγική και πορευθήκαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα μόνοι μας. Το χθεσινό πακέτο έχει αναμφίβολα πολλά θετικά. Πρώτο, νομίζω είναι καθαρό το μήνυμα μιας Ελλάδας που μένει οριστικά στο ευρώ. Νομίζω ότι έρεται η νομισματική εκκρεμότητα παρά τον πολλαπλασιασμό των εγχώριων και κρακτών της δραχμής. Το κόμμα της δραχμής έχει βγει στη σκηνή τον τελευταίο καιρό με απροκάλυπτο τρόπο. Δεύτερο θετικό είναι πως έστω με αντιφάσεις και καθυστερήσεις η Ευρωζώνη έδειξε ότι μπορεί να αντιδρά και να αντιδρά πολιτικά. Εμείς πάντα μιλούσαμε για την ανάγκη πολιτικής διαπραγμάτευσης για την βιωσιμότητα και την επιμήκυση και χθες ο κύριος Γιούγκερ ήταν ακριβής. Ξεκίνησε τη συνέντευξη λέγοντας λάβαμε μια πολιτική απόφαση για τα θέματα αυτά. Τρίτο, είναι αναμφίβολα θετικό το ότι έχουμε επιτέλους την εκταμείευση των δόσεων του Ιουνίου και μιλάμε πάντα για τις δόσεις του 2012. Τα 31,5 δισεκατομμύρια ήταν η δόση του Ιουνίου. Ανάμεσα στον Μάρτιο και τον Μάιο, υπό συνθήκες προεκλογικής εκκρεμότητας, η χώρα πήρε 75 δισεκατομμύρια δόση. Τώρα θα πάρουμε τα υπόλοιπα 44 και αυτά είναι βεβαίως πολύ σημαντικά γιατί θα απομένουν έως το τέλος του προγράμματος μόνον άλλα 45. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία η εκταμείευση, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πέσει χρήμα στην αγορά, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ως προστασία των καταθέσεων και της δυνατότητας για δάνεια, άρα της προστασίας της πραγματικής οικονομίας. Τέταρτο σημείο, επιβεβαιώθηκε το κεκτημένο του Φεβρουαρίου του 2012, ρητά του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου, για κάλυψη της Ελλάδας από τους εταίρους της, όχι μέχρι το τέλος του προγράμματος, αλλά μέχρι την επάνωδο της Ελλάδας στις αγορές, όποτε και αν επιτευχθεί αυτή, το 2020, το 2022. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βεβαίως, το ακόμη σημαντικότερο, η επιβεβαίωση και η επικαιροποίηση της βιωσιμότητας του χρέους, με τους τρόπους που λέμε επίμονα, εδώ και μήνες, σε όλη την προεκλογική περίοδο υιοθέτησε το Eurogroup αυτά που έχουμε πει άπειρες φορές. Είχαμε μείωση επιτοκίων στο αρχικό ελληνικό δάνειο, παράταση του χρόνου λήξης του δανείου του EFSF, παράταση της περίοδου χάριτος στην πληρωμή των τόκων, μείωση της προμήθειας του EFSF, μεταφορά των κερδών των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών από το πρόγραμμα SMP, το πρόγραμμα παρεμβάσεων δηλαδή για τη στήριξη των χωρών μελών, το Φεβρουάριο είχαμε πάρει τα κέρδη τους από το άλλο πρόγραμμα, από το πρόγραμμα ΑΜΦΑ, από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Και ξέραμε ότι θα πάρουμε όταν έρθει η στιγμή και τα κέρδη από το άλλο χαρτοφυλάκιο. Και βεβαίως αυτό σημαίνει μείωση του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ελαφρυντικό και ανακουφιστικό για τον προϋπολογισμό, ενώ μένει ανοιχτή η πιθανότητα και περαιτέρω μειώσεων. Και αυτό είναι κάτι που το κρατάμε, γιατί όλα έχουν τη στιγμή τους. Πέμπτο σημείο, δέσμευση του Eurogroup, έστω σε επίπεδο υπουργών, έστω για τους 17 της Ευρωζώνης, αλλά σημαντική δέσμευση για αυξημένους πόρους στην Ελλάδα από τα διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι η διαπραγμάτευση που απέτυχε στη Σύνοδο Κορυφής της προηγούμενης Πέμπτης και παραπέμφθηκε για το Φεβρουάριο
Η Ελλάδα πηγαίνει το Φεβρουάριο με ένα πολύ σημαντικό πολιτικό επιχείρημα από το χθεσινό Eurogroup, κάτι που το ζητούσαμε, μιλώντας πάντα για αναπτυξιακό πακέτο που πρέπει να συνοδεύει τη λύση. Και βεβαίως τώρα είναι η ώρα της στροφής στην πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη. Τώρα αρχίζουν να ανατρέπονται τα αρνητικά στερεότυπα, όχι χάρη σε οποιονδήποτε άλλον, αλλά χάρη στις θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Και τώρα αρχίζει να αλλάζει το κλίμα. Αυτό που πάντα λέγαμε, το ίμιση του παντός στην οικονομία είναι η ψυχολογία και το κλίμα. Το επικοινωνιακό πλαίσιο. Να σταματήσουν οι θανατηφόρες δηλώσεις, οι οποίες χθες δεν έγιναν. Δεν είπε κανείς χθες περιμένουμε την έκθεση της Τρόικας. Δεν είπε κανείς ότι η Ελλάδα θα είναι στο ευρώ εάν τηρεί τις υποχρεώσεις της. Αυτά δεν υπήρξαν χθες.